μετά από πάρα πολλά χρόνια η Κέρκυρα έρχεται και συμμετέχει στην διεθνή έκθεση ΙΤΕΜ του Πυραυλίου με δικό τη περίπτερο σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Πώς πήρατε την πρωτοβουλία αυτή, πώς το αποφασίσατε? Μετά από πάρα πολλές μεγάλες προσπάθειες, μετά από πάρα πολλές συσκέψεις, παρασυσκέψεις και με καταπέτηση όλων των τουριστικών φορέων, αποφασίσαμε σαν επιμελητήριο και με τη συνεργασία του Δήμου της Κέρκυρας να κάνουμε το περίπτερο μετά από 19 ολόκληρα χρόνια για πρώτη φορά στο Βερολίνο. Ελπίζω αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και σαν πρώτο βήμα είχαμε και κάποια μεπτά σημεία. Πιστεύω τώρα από εδώ και πέρα τι είναι η αρχή. Η επόμενη μας μέρα είναι το Λονδίνο, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Βαρσοβία. Θα πάμε σε πάρα πολλές εκθέσεις. Η Κέρκυρα έχει μια καινούργια δυναμική και πιστεύω ότι θα τη στηρίξουν όλοι οι Κέρκυραίοι και όλοι οι τουριστικοί φορείς. Τα φετινά μηνύματα για την Κέρκυρα, τις κρατήσεις, τις αφήξεις, ποια είναι? Τα φετινά μηνύματα, να μιλάμε για κρατήσεις, είναι, δεν έχουμε ξαναδεί πιο υψηλό επίπεδο κρατήσεων. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι και τα προβλήματά του. Τι εννοώ? Όταν έχεις μία αύξηση τα τελευταία χρόνια γύρω στα 70%, είναι το πώς θα το διαχειριστούμε αυτή την αύξηση. Αυτό είναι μας το μόνο πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να προσέξουμε την καθημερινότητα του πελάτη πάνω απ' όλα. Εάν πετύχουμε σε αυτό και κρατήσουμε την καθημερινότητα του πελάτη σε υψηλά επίπεδα, τότε θα έχουμε πετύχει τους στόχους μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κρατήσουμε ευχαριστημένους πελάτες για την επόμενη μέρα. Αυτό τα λέει όλα. Δεν θέλουμε τίποτε περισσότερο από αυτό. Η καθημερινότητα του πελάτη για την επόμενη μέρα.